Εδώ λοιπόν κοντά σας και πάλι και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την κυρία Λούκα Κατσέλη κοντά μας, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, πρώην Υπουργό Εργασίας. Καλημέρα σας κυρία Κατσέλη, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας και χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά, μακάρι να είναι και καλά τα χρόνια αυτά και αυτό θα εξαρτηθεί στο μεγαλύτερο μέρος του τουλάχιστον από την πολιτική ζωή, από τους πολιτικούς. Τι θα φροντίσουν να εξασφαλίσουν για το λαό της χώρας. Κυρία Καπανίδη, θα εξαρτηθεί όμως και από τον κάθε ένα από εμάς. Πραγματικά να δούμε το μέλλον με αισιοδοξία, να φύγουμε από αυτό το κλίμα της μιζέριας και της εσωστρέφειας και της απελπισίας και ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό κύριε Κατσέλη. Υπάρχει κάποια ακτίδα από την οποία θα πιαστούμε, μια ελπίδα. Πιστεύω ότι πρέπει και αν δεν υπάρχει να τη δημιουργήσουμε. Δηλαδή όλοι μαζί. Νομίζω ότι αυτός ο τόπος έχει τρομακτικά πλεονεκτήματα, καταπληκτικούς ανθρώπους. Και δεν μας αξίζει αυτή η κατάσταση που βιώνουμε. Και μπορούμε να την ανατρέψουμε. Πιστεύω ότι και αυτό ήταν ένας από τους λόγους που ήθελα χτες και πήγα στον Πρωθυπουργό με κατάθεση προτάσεων. Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλές προτάσεις και από την επιχειρηματική κοινότητα, από τον ιδιωτικό τομέα, από τους ανθρώπους της δημιουργίας. Και μπορούμε να αντιστρέψουμε αυτό το κλίμα. Τι χρειάζεται να γίνει για να αντιστραφεί το κλίμα, κατά την άποψή σας? Χρειάζονται πολλά. Πρώτα να το αποφασίσουμε ότι θα το κάνουμε. Δεύτερον, να υπάρξουν κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Ποιοι να τα αποφασίσουν ότι θα γίνει? Θα έλεγα ο κάθε ένας μέσα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Παρά τα προβλήματα, όλες οι ελληνικές οικογένειες αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν τρομακτικά προβλήματα. Το ξέρουμε από την ανεργία, την πτώση του βιωτικού επίπεδου, την ανέχεια, τη φτώχεια. Δηλαδή είχατε ένα ολόκληρο θέμα στην εκπομπή σας. Δεν είναι θεωρητικό λοιπόν το να το... Δεν είναι θεωρητικό. Κοιτάξτε, αυτό το πράγμα όμως θα πρέπει όλοι μαζί να δουλέψουμε μαζί συλλογικά με κυβερνητικές πρωτοβουλίες αλλά πρωτοβουλίες και άλλων φορέων και του ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και των κοινωνικών φορέων. Υπάρχουν και σημαντικές κοινωνικές πρωτοβουλίες που δεν τις έχουμε αναδείξει. Στην Θεσσαλονίκη, παραδείγματος χάρη, μια ομάδα γυναικών έχει φτιάξει ένα πολύ σπουδαίο δίκτυο αλληλεγγύης. Αυτά τα δίκτυα ξεκπηδούν τώρα σε όλη την Ελλάδα και είναι σημαντικό να αναδειχθούν. Πρέπει ο ένας να βοηθήσει τον άλλον αυτή τη στιγμή. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε, πράγματι. Αυτός είναι και ο ρόλος όλων μας. Είναι σημαντικό πράγματι τουλάχιστον αυτό το έτος να είναι έτος που θα αναρθεί η αλληλεγγύη, θα γεννηθούν αυτά τα συναισθήματα. Να ξαναγυρίσουμε πάνω σε μια κοινωνία και να χτίσουμε μια κοινωνία αλληλεγγύης. Γιατί, κυρία Τσαπανίδου, το πιστεύω ακράδαντα ότι τελικά το άτομο μόνο του μέσα σε μια κοινωνία δεν μπορεί να επιβιώσει, ιδιαίτερα μέσα σε μια τέτοια περίοδο κρίσης. Χρειάζονται τέτοια δίκτυα, χρειάζεται να ξαναπούμε ότι η λύση θα δοθεί από όλους εμάς και κυρίως τους Έλληνες. Μην περιμένουμε τη λύση από το εξωτερικό. Η λύση θα βγει μέσα από την Ελλάδα. Όταν περιμένει κανείς και 90 δισεκατομμύρια από το εξωτερικό, βεβαίως, αναρωτιέμαι πώς μπορεί να στρέψει την πλάτη στο εξωτερικό. Ένα κρατούμενο το οποίο θα ήθελα να σχολιάσουμε. Το δεύτερο είναι ότι αυτή η αλληλεγγύη, καλούμαστε να δείξουμε ποια αλληλεγγύη για να καλύψουμε τις ανάγκες που έχει δημιουργήσει η πολιτική που ακολουθήθηκε τα τελευταία δύο χρόνια. Τα τελευταία δύο χρόνια αρχίσανε και πέφτανε μαχαίρια, τσεκούρια σε μισθούς, σε συντάξεις. Αυτό πώς το βλέπετε τώρα πια από την απόσταση που σας δίνει και η αποχώρησή σας από την κεντρική πολιτική σκηνή της κυβέρνησης εννοώ. Πρώτα να πω ότι η πολιτική που μας οδήγησε εδώ, σε αυτή την κατάσταση, δεν είναι η πολιτική των δύο ετών. Είναι η πολιτική, αν θέλετε, η μεταπολεμική. Γιατί το λέω αυτό? Διότι το βασικό πρόβλημα για μένα είναι η έλλειψη παραγωγής στον τόπο. Αυτό που κάναμε σωστά από τα μέσα της δεκαετίας του 80 και μετά είναι την παραγωγική αναδιάρθρωση. Να φροντίσουμε να παράγουμε περισσότερα και καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες στον τόπο μας. Χάνοντας αυτό το πλεονέκτημα, τι κάναμε τη δεκαετία του 90? Ουσιαστικά εξάγαμε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Και σε μια εποχή που υπήρχε εύκολο χρήμα και χαμηλά επιτόκια, τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις και το κράτος δανείστηκαν υπερβολικά, στο εξωτερικό κυρίως, από το εξωτερικό, χωρίς να προνοήσουμε να υπάρχουν τα έσοδα αυτή τη δεκαετία που να μπορούμε να ξεπληρώσουμε τα χρεωστούμενα. Έτσι βρεθήκαμε σε ένα φαύλο κύκλο χρέους, υπερχρέωσης. Οι αγορές κατάλαβαν το ευάλωτο σημείο όχι μόνο της Ελλάδας, γιατί το ίδιο πράγμα έκανε και η Ιταλία και άλλες, και χτυπήσανε την κατάλληλη στιγμή που ήταν το 2009, κλείνοντας τις στρόφιγγες και αφαιρώντας πόρους στους οποίους μπορούσαμε να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτά που κάναμε. Άρα τώρα μέσα στην κρίση τι χρειαστήκαμε να κάνουμε? Να σφίξουμε το ζωνάρι απότομα,
πάρα πολύ απότομα επειδή κλείσαν οι στρόφιγγες. Και τώρα η μεγάλη πρόκληση είναι να κάνουμε αυτό που δεν κάναμε τις περασμένες δύο δεκαετίες, ουσιαστικά να ανασυγκροτήσουμε την παραγωγική μας βάση. Ήταν λάθος το μνημόνιο έτσι όπως τέθηκε? Δεν μπορούσε να είναι διαφορετικό για μένα. Θα μπορούσε βεβαίως πολλούς από τους όρους τους να τους βελτιώσουμε στην πορεία. Πράγμα το οποίο έγινε εν μέρη και πρέπει να γίνει ακόμα περισσότερο τώρα. Εκεί που δεν έγινε, γιατί δεν έγινε, κύριε Κασέλη? Κοιτάξτε, διότι στην πορεία, παραδείγματος χάρη, και το πολιτικό σύστημα και το διοικητικό σύστημα ήταν ανέτοιμο να υλοποιήσει πολύ σύνθετες μεταρρυθμίσεις. Ανέτοιμο ή ανίκανο? Δεν είχε, ας το πω, δεν θα έλεγα ανίκανο, διότι υπάρχουν πάντοτε τα στελέχη, απλώς δεν είχαμε την οργανωτική εμπειρία να φτιάξουμε ομάδες διοίκησης έργου έτσι όπου μπορούν να φτιαχτούν τώρα, γιατί η πρόκληση είναι μπροστά μας, για να υλοποιηθούν σύνθετες μεταρρυθμίσεις. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ανοίξαν τα κλειστά επαγγέλματα. Και δεν μιλάω για αυτά, για 3-4 που χρειάζονται πρόσθετες νομοθετικές ρυθμίσεις. Για πάρα πολλά επαγγέλματα. Δεν έχουν βγει ακόμα οι υπουργικές αποφάσεις, οι εντολές, οι εγκύκλοι, έτσι ώστε αυτό να υλοποιηθεί στην πράξη. Άρα τι χρειάζεται? Χρειάζεται μια ομάδα η οποία θα παρακολουθεί την υλοποίηση κάθε μεταρρύθμισης και έχουν δρομολογηθεί πάρα πολλά πράγματα, θα φροντίζει να γίνουν οι βελτιωτικές ρυθμίσεις έτσι ώστε να φανεί το αποτέλεσμα. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που έχουν γίνει στο οποίο δεν έχουν φανεί ακόμα το αποτέλεσμα στον κόσμο. Ένα άλλο παράδειγμα που είπαμε για τις συντάξεις. Είπαμε ότι ο κόσμος θα πρέπει να παίρνει τη σύνταξή του μέσα στους επόμενους 3 μήνες. Είναι κάτι το οποίο θέλει φροντίδα διοικητική έτσι ώστε να γίνει. Αυτό το πολιτικό σύστημα, κυρία Τσαπανίδου, μέχρι την κρίση ποτέ δεν λογοδοτούσε για το αποτέλεσμα στον κόσμο. Πάντοτε λογοδοτούσε για έναν καλό νόμο που περνούσε ή για μια καλή εξαγγελία. Ποτέ δεν είχε ζητηθεί από τους πολιτικούς ή από το δημόσιο πραγματικά να απολογηθούν, να λογοδοτήσουν για το αποτέλεσμα στην πράξη. Τι έγινε στο τέλος? Αυτή τη στιγμή μέσα στην κρίση νομίζω θα είναι ένα από τα καλά της κρίσης αυτής, ότι αλλάζουν τα κίνητρα και για το πολιτικό σύστημα. Έχει αναλάβει την ευθύνη του το πολιτικό σύστημα, εκτιμάτε εσείς δηλαδή? Ο κόσμος δεν θα δώσει, θα βγάλει το πόρισμά του και θα το βγάλει και στην κάλπη όταν φτάσουμε εκεί. Αλλά όσοι είναι σε κυβερνητικούς τόπους έχουν αναλάβει τις ευθύνες τους, πιστεύετε? Εσείς για παράδειγμα έχετε κάνει τον απολογισμό της διετίας που πέρασε? Σαφέστατα, και μάλιστα τον έχω στην ιστοσελίδα μου, έχω κάνει και έναν απολογισμό και έργου. Και τι είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνατε, κύριε Κατσέλη? Το έχω πει και δημόσια, δεν είδα, επειδή ήμουν επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ για τα οικονομικά μέχρι την κρίση του 9, δεν είδα προσωπικά τη χρηματοπιστωτική κρίση που ερχόταν και ότι θα βρισκόμαστε το Φεβρουάριο να μην μπορούμε να δανειστούμε. Έπρεπε να το είχα δει. Και έπρεπε να το είχα δει σημαίνει ότι έπρεπε να είχα πιέσει, αν το είχα δει, θα είχα πιέσει πολύ περισσότερο να βγούμε στις αγορές πολύ πιο έγκαιρα. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα βεβαίως δεν το είδα ούτε εγώ ούτε κανένας άλλος εκείνη τη στιγμή. Το πλαίσιο των μέτρων που αναγκαστήκατε να πάρετε, που πήρατε όσο ήσασταν υπουργός, όσο περάσατε από υπουργικές θέσεις. Κοιτάξτε, τα μέτρα θα μπορούσαμε να πούμε παραδείγματος χάρη στο τελικό πολυνομοσχέδιο. Όπως ξέρετε, εγώ δεν ψήφισα το άρθρο 37 που είχε να κάνει με τις συλλογικές συμβάσεις. Θα στήξετε τη θέση. Και μου στήξετε τη θέση. Αλλά σε εκείνο το πολυνομοσχέδιο υπήρχαν και πολλά άλλα πράγματα, στα οποία επειδή ψήφισα επί της αρχής, ουσιαστικά τα ψήφισα, τα οποία όμως έχω πολύ σοβαρές ενστάσεις. Παραδείγματος χάρη την εφεδρεία, η οποία πίστευα και το είπα ανοιχτά στην Επιτροπή της Βουλής, ότι το μέτρο της εφεδρείας είναι ένα λάθος μέτρο. Και είναι ένα λάθος μέτρο και η εφεδρεία και η προσυνταξιοδοτική συνταξιοδότηση, διότι τελικά δεν λύνει το πρόβλημα της παραγωγικότητας mm-hmm. του δημόσιου τομέα και ότι αυτό που έπρεπε να γίνει και το οποίο πρέπει να γίνει τώρα είναι υπουργείο-υπουργείο, φορέας-φορέας, να γίνει μια σωστή μελέτη αναδιοργάνωσης με λίγα τμήματα, λίγες γενικές διευθύνσεις, όπου θα είναι ξεκάθαρο τι στελεχειακό δυναμικό χρειάζονται και εκεί να γίνει η κρίση, όπως γίνεται σε κάθε καλή επιχείρηση, ποιους χρειαζόμαστε και ποιους δεν χρειαζόμαστε. Δεν έγινε τίποτα όμως από όλα αυτά. Δεν έγινε καν η λάθος εφεδρεία. Όχι, δεν έγινε, κοιτάξτε, ξεκίνησε η αναδιοργάνωση, δεν προωθήθηκε το 2011, κάτι το οποίο έπρεπε να
να είχε προχωρήσει πολύ πιο γρήγορα, άπαστησε πολυνομοσχέδιο του Οκτωβρίου. Αυτό όμως πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει και έχει ήδη δρομολογηθεί σε κάθε υπουργεία. Ήταν ένα από τα θέματα που έθεσα και στον Πρωθυπουργό, ότι κατά τη γνώμη μου, σε συνεργασία και με οι δήμονες και του εσωτερικού και του εξωτερικού, αυτή είναι η μεγάλη μεταρρύθμιση που πρέπει να γίνει. Κυρία Κατσέλη, ποιος κάνει κουμάντο στη χώρα, κάνει η Τρόικα ή η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ χθες ή η κυβέρνηση συνεργασία σήμερα? Η ελληνική κυβέρνηση κάνει κουμάντο και πρέπει να κάνει κουμάντο. Πώς, και γι' αυτό χρειάζεται. Αυτό είναι ένα ανοιχτό θέμα. Πιστεύω ότι θα μπορούσαμε, χρειάζεται μια πολύ πιο επαγγελματική, κατά τη γνώμη μου, διαπραγματευτική ομάδα. Όταν βρίσκεσαι σε μια τέτοια δύσκολη συγκυρία, με πραγματικά υπαρκτά προβλήματα, χρειαζόταν και στο παρελθόν και τώρα μια πολύ ισχυρή διαπραγματευτική ομάδα, η οποία θα διαπραγματεύεται σε διαφορετικά επίπεδα, σε τεχνικό επίπεδο και σε πολιτικό επίπεδο. Με ποιους? Σε τεχνικό επίπεδο με τους τεχνικούς εκπροσώπους των δανειστών μας, γιατί τα πάντα, κυρία Τσαπανίδου, κρίνονται τελικά στο τεχνικό αποτέλεσμα. Εάν, επειδή η Τρόικα πολιτικά έχει ένα πλαίσιο, είναι πολύ σημαντικό να καταθέτουμε τις δικές μας προτάσεις σωστά τεκμηριωμένες, σωστά δουλεμένες. Ποιος έχετε απέναντί σας όταν βλέπετε τους τρεις της Τρόικας, τον κύριο Τόμψεν και τους υπόλοιπους, αυτούς ή τους εκπροσώπους άλλων δυνάμεων? Και τους δύο. Απευθύνεστε στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό εννοείς? Η Τρόικα και τους δύο. Ειδικά τον τελευταίο καιρό, το 2011, όπως θα περίμενε και κανένας όταν είναι στην πολιτική, πολλοί εκπρόσωποι ελληνικών συμφερόντων και εργοδότες μιλάνε και πιέζουν μέσω της Τρόικας να πετύχουν κάποια πράγματα. Αυτό γίνεται και πάντοτε. Γιατί δεν είναι υποχωρείτε καινούριο. Λοιπόν. Το θέμα δεν είναι να υποχωρήσεις, το θέμα είναι να ακριβώς να δεις. Κοιτάξτε, προσωπικά δεν το έκανα. Εσείς συγκεκριμένα. Νομίζω ότι εσείς κανένας... το 37 δεν κάνατε πίσω και γι' αυτό φύγατε και από την κυβέρνηση. Ναι, ενδεχομένως θα κάνατε πίσω σε άλλα. Δεν έχει σημασία να το δούμε τώρα. Αλλά γιατί υποχωρεί η κυβέρνηση μπροστά σε αυτά τα μεγάλα συμφέροντα? Γιατί πάντα υπάρχει αυτή η υποχώρηση? Θα σας πω το εξής, ότι όταν ο άλλος έχει το μαχαίρι, ο μόνος τρόπος να αντισταθείς είναι να έχεις πολύ καλή τεκμηρίωση. Και γι' αυτό σας είπα ότι χρειάζεται πολύ ισχυρή διαπραγματευτική ομάδα. Εκεί όπου έγιναν υποχωρήσεις που κατά τη γνώμη μου δεν έπρεπε να γίνουν, ήταν όταν είναι δεν θέμα τεκμηρίωσης. Είναι θέμα τεκμηρίωσης ή πολιτικής βούλησης? Δεν μπορείς πια στην Τρόικα να πεις, να μιλήσεις μόνο πολιτικά. Όταν πιέζουν παραδείγματος χάρη για ένα ζήτημα, π.χ. για το μισθολογικό κόστος ή για τα φορολογικά, αυτό που πρέπει να αποδείξεις για να κερδίσεις το επιχείρημα είναι, όπως το πρέπει να το κάνεις σε κάθε διαπραγμάτευση, ότι υπάρχουν πολύ σωστοί οικονομικοί λόγοι για τους οποίους αυτό το μέτρο δεν θα οδηγήσει στα σωστά αποτελέσματα. Γιατί, παραδείγματος χάρη, μια μείωση, περαιτέρω μείωση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα δεν θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας καινούριες, αλλά θα εντείνει την ύφεση και τελικά θα φέρει λιγότερα έσοδα στο δημόσιο τομέα. Αυτό ότι χρειάζεται μια τεχνογνωσία. Αυτή ότι... η τεχνογνωσία, και αυτό θέλω να είναι το μήνυμα. Η πολιτική σήμερα, στις μέρες μας και στα επόμενα χρόνια, θα κριθεί όχι μόνο σε επίπεδο επικοινωνίας, αλλά και σε επίπεδο τεχνογνωσίας. Αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε πολιτικούς οι οποίοι έχουν και τις γνώσεις και τις εμπειρίες να μπορούν και να διαπραγματευτούν και να στηρίξουν με επιχειρήματα τις θέσεις τους. Πολλοί λένε ότι αν αυτή η πολιτική που περιγράφεται, και είναι οι τεχνοκράτες αυτοί που περιγράφεται, είναι ένας Παπαδήμος σε πολλές διαφορετικές μορφές. Θα έλεγα τεχνοκράτες, τεχνοκράτες όμως με πολιτική άποψη και αξίες. Αυτό για πολλούς. Γιατί με πολιτική είναι άποψη, κίνδυνος μεγάλος είναι για την όποια λειτουργία τη σωστή της δημοκρατίας. Έχετε απόλυτα δίκιο, γι' αυτό είπαμε πολιτική άποψη. Διότι άρα λοιπόν πιστεύω... θα περάσουμε ένα μεταβατικό στάδιο με μεγάλη μαύρη λαμπρότητα να το εξηγήσουμε για να μην υπάρχει παρεξήγηση. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει χώρος για τεχνοκράτες που είναι απλοί τεχνοκράτες. Ο κάθε τεχνοκράτης έχει από πίσω του ένα σύστημα αξιών και ένα σύστημα, αν θέλετε, πολιτικών απόψεων, το οποίο συνήθως είναι κρυμμένο. Άρα είναι πολύ σημαντικό να έχουμε πολιτικούς με τεχνοκρατικές γνώσεις.
είναι εμπειρίες. Όχι τεχνοκράτες που γίνονται πολιτικοί, αλλά πολιτικοί που βγαίνουν στον κόσμο, που κρίνονται από τον κόσμο, αλλά οι οποίοι έχουν την τεχνογνωσία, ο καθένας στον χώρο του, να υποστηρίξει αυτά που κάνει. Πώς πιστεύετε, βλέπω και το ρολόι παράλληλα και θέλω να σας ρωτήσω τόσα πολλά πράγματα, πώς πιστεύετε ότι θα κρίνει ο κόσμος τα όσα έκανε το ΠΑΣΟΚ τα δύο τελευταία χρόνια όταν φτάσει η ώρα της κάλπης, διότι οι δημοσκοπήσεις, δεν σας ζητώ να μαντέψετε, απλά να κρίνετε τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων που δείχνουν συντριβή για το ΠΑΣΟΚ. Είναι έτσι, επειδή όπως ξέρετε είμαι βουλευτής στη Β' Αθήνας, υπάρχει μια οργή και απέναντι στο ΠΑΣΟΚ ως κίνημα και όχι μόνο απέναντι στην κυβέρνηση και είναι φυσικό δεδομένου ότι ανατράπηκαν όχι μόνο οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί αλλά και όλες οι προσδοκίες ενός κόσμου ο οποίος πήγε στις κάλπες το 2009 με ένα τελείως διαφορετικό πρόγραμμα. Αυτό που πρέπει, εγώ δεν πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αλλάξει. Θα εξαρτηθεί πάρα πολύ από το τι κάνει και το ίδιο το ΠΑΣΟΚ συντεταγμένα, γιατί, πώς εξηγεί στον κόσμο τι έγινε αυτά τα δύο χρόνια, γιατί βρεθήκαμε αναγκασμένοι να μπούμε σε αυτό το πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Έχει γίνει όλο αυτό. Δηλαδή, ο κ. Παπανδρέου κατάφερε κλειστά τα χαρτιά του ακόμη. Θα έπρεπε να τα έχει ανοίξει. Είναι τσαπανίδι. Είναι το πρόσωπο το οποίο θα μπορούσε να πάει το ΠΑΣΟΚ και στην επόμενη μέρα, ή όχι, κατά την άποψή σου. Πριν να φτάσουμε στην επόμενη μέρα, στη σημερινή μέρα πρέπει να γίνει αυτό ο απολογισμό. Και πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν πιο συντεταγμένα. Μία σειρά στελεχών παίρνουμε μια μεγάλη πρωτοβουλία, 10-11 Φεβρουαρίου, να κάνουμε μια διημερίδα στην Ελλάδα. Στην Αθήνα, ακριβώς πάνω σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, τι έγινε, πού είμαστε, ποιες είναι οι πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρουμε. Κοιτάξτε, είναι από όλο το χώρο τον ευρύτερο του ΠΑΣΟΚ και της κεντροαριστεράς. Θα βγει το πρόγραμμα εντός ολίγου, αλλά πολλοί είναι έχουν την ίδια αγωνία. Είναι καινούργια τάση μέσα στο ΠΑΣΟΚ, κύριε Κατσέλη. Όχι, δεν είναι τάση, είμαστε στελέχη του ΠΑΣΟΚ που αγωνιούμε όπως όλοι, ο κάθε ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ. Και είναι μια συζήτηση την οποία την κάνουμε ιδιωτικά αλλά πρέπει να γίνει συντεταγμένα, πρέπει να γίνει μέσα στο κόμμα, δεν θα υπάρξει η ίδια άποψη σε όλους, από όλους, αλλά είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει μια εξήγηση στον κόσμο τι έγινε αυτή την διετία, τι κάναμε συγκεκριμένα σωστά, τι αλλαγές δρομολογήθηκαν, γιατί πάρα πολλές αλλαγές δεν τις ξέρει ο κόσμος, και τι κάναμε λάθος. Και κυρίως πού πάμε. Μάλιστα, επόμενα... Με ποιον θα πάτε λοιπόν. Το με ποιον θα πάμε, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να το βρούμε εφόσον ξέρουμε το στίγμα του ΠΑΣΟΚ. Διότι δεν είναι όλοι οι κατάλληλοι εκφραστές ανεξαρτήτως στίγματος. Εάν πεις ότι ο ρόλος για το ΠΑΣΟΚ στην επόμενη πενταετία είναι να διαχειριστεί, να βρει τον καλύτερο διαχειριστή του μεσοπρόθεσμου προγράμματος, μπορώ να σας πω ότι αυτός θα είναι ο κύριος Τάδε ή η κυρία Τάδε. Εάν πεις ότι μέσα στο μεσοπρόθεσμο πρέπει να γίνουν σημαντικές αλλαγές και στο μείγμα πολιτικής και να υπάρχει μια αναδιανομή του βάρους, να υπάρχει μια αναπτυξιακή επανεκκίνηση, κάποιος άλλος, ένα άλλο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι πολύ καλύτερος εκφραστής αυτού του στίγματος. Έχει αργήσει να τοποθετηθεί ο κ. Παπανδρέου. Κοιτάξτε, τα πράγματα γίνανε τόσο γρήγορα. Μιλάμε τώρα για 1,5-2 μήνες που δεν νομίζω ότι έχει αργήσει. Νομίζω είναι κάτι το οποίο ξεκινάει, έχει ήδη ξεκινήσει από την εδώ και μερικές εβδομάδες. Έχουμε σήμερα την συνάντηση του Πολιτικού Συμβουλίου. Συντεταγμένα θα προχωρήσουμε. Και εγώ θέλω να πω ότι παρόλο ότι θα ακουστεί περίεργο, ότι είμαι αισιόδοξη. Είμαι αισιόδοξη γιατί μιλώντας με τον κόσμο, ο κόσμος δεν έχει γίνει κυνικός. Είναι σοκαρισμένος, αλλά περιμένει και από το ίδιο το ΠΑΣΟΚ να ειδωθούν λύσεις. Αυτή η μεγάλη δημοκρατική παράταξη, η οποία είναι χρόνια τώρα δίνει μάχες, έχει... Κομματιάζεται. Πιστεύω ότι δεν κομματιάζεται, είναι βαθιές οι ρίζες αυτής της προοδευτικής παράταξης και αυτή την προοδευτική παράταξη πρέπει να την αναστήσουμε μέσα από αυτές τις πισωγυρίσματα και αυτές τις δυσκολίες και έχουμε ευθύνη όλοι. Είναι η ώρα για να γίνει αυτό τώρα, κυρία Κατσέλη. Δηλαδή, ο κόσμος ο οποίος πηγαίνει ακόμη και στα συσίτια για να καλύψει ανάγκες μπαίνει στο νόμο Κατσέλη. Το νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, που γι' αυτό πραγματικά νομίζω ότι είναι πολλοί που σας ευχαριστούν για τη ρύθμιση αυτή. Έχει να καλύψει τις υποχρεώσεις του και δεν ξέρει τι θα γίνει όταν θα φτάσει ο μήνας Μάρτης και δεν καταβληθεί αυτή η δόση μαμούθ.
Άρα λοιπόν θα βρεθείτε μπροστά σε μία σας, ποιος θα καθίσει σε ποια καρέκλα και με ποιον θα πάει στην επόμενη μέρα το ΠΑΣΟΚ, όταν το ΠΑΣΟΚ μπορεί να αναλάβει η μία μιας χώρας γκρεμισμένης, γκρεμοτσακισμένης. Μα ακριβώς επειδή είναι αυτή η κατάσταση την οποία περιγράφετε και η οποία είναι έτσι και θα έλεγα ακόμα και χειρότερα σε, για πολλές οικογένειες, γι' αυτό η κάθε οικογένεια αναζητά μία διέξοδο. Αυτή η διέξοδος δεν θα έρθει από πουθενά αλλού παρά μέσα από την πολιτική. Mm-hmm. Άρα αυτή είναι η στιγμή της συλλογικής δράσης και της πολιτικής δράσης. Κυρία Κατσέλη, κάτι τελευταίο. Επειδή μιλήσαμε για αντιστάσεις που συναντά η κυβέρνηση από συμφέροντα ελληνικά, που μέσω Τρόικας προσπαθούν να περάσουν από την πίσω πόρτα ό,τι τους ενδιαφέρει. Θα έπρεπε πολλοί από τους πολιτικούς που δεν μπορούν να πούνε όχι σε αυτά τα συμφέροντα να φύγουν να πάνε στο σπίτι τους. Και αν ναι, πόσο θα μένανε νομίζατε στη Βουλή? Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι τελικά στην πολιτική κρίνεσαι από τις τάσεις όπως και στη ζωή. Δεν είναι διαφορετική η πολιτική. Από το πότε θα πεις το μεγάλο όχι και πόσο θα μπορέσεις να ανορθώσεις το ανάστημά σου όταν αυτό έχει κόστος. Αλλά αυτό γίνεται και στην πολιτική και στην καθημερινή μας ζωή. Ποια είναι η αντίσταση λοιπόν για το πολιτικό? Να είναι, το ηθός, να είναι, όχι, να είναι συνεπής σε αυτά που πιστεύει και αυτά που λέει δημόσια να τα κάνει και ιδιωτικά. Αυτά που λέει μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο να τα λέει και απ' έξω. Υπάρχουν πολλοί που το κάνουν αυτό. Εμείς το εισπράττουμε. Εμείς εννοώ ο κόσμος που το παρακολουθεί. Δεν μιλάω δημοσιογραφικά. Θα έπρεπε να τους καταδείξετε. Νομίζω ότι θα έπρεπε να τους οδηγήσετε εσείς στην έξοδο. Το ωραίο με την πολιτική είναι ότι ο καθένας κρίνεται και ο κόσμος κρίνει. Αυτή είναι και η διαφορά, γι' αυτό δεν πιστεύω γυρίζοντας την προηγούμενη συζήτηση σε τεχνοκράτες. Ο κόσμος δεν τα ξέρει όλα. Δεν. Και ο κόσμος ψηφίζει ξανά και ξανά ανθρώπους που δεν θα έπρεπε να είναι στη Βουλή. Εκεί έχετε κι εσείς μια ευθύνη ως δημοσιογράφοι. Προσπαθούμε. Έτσι. Δεν την αρνούμε την ευθύνη ότι αυτή. Είναι σημαντικό, γι' αυτό είναι σημαντικό να ο κάθε ένας πριν πάει στην κάλπη να αναρωτηθεί δύο πράγματα. Τι έχει κάνει αυτόν τον άνθρωπο, τον οποίο ψηφίζω, στη ζωή του πριν να μπει στην πολιτική? Πρώτη ερώτηση. Αδειάσαμε πολλά έβρα να δω. Και δεύτερον, μπαίνοντας στην πολιτική, τι έχει κάνει και ποια είναι η πορεία του, ποιο είναι το αποτέλεσμα της δράσης του. Νομίζω ότι αν απαντήσουμε σωστά σε αυτές τις δύο ερωτήσεις, θα εκπροσωπηθούμε από πολιτικούς οι οποίοι έχουν το ανάστημα να βγάλουν τη χώρα από αυτή την κρίση. Να είστε καλά, κύριε Κατσέλη, σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε κοντά σας σε πολύ λίγα λεπτά.